Οι Αμερικανοί κανόνισαν ώστε η τουρκική πολεμική αεροπορία να μοιάζει σε λίγο διάστημα με αυτή του Ιράν μετά την διακοπή των σχέσεων των δύο χωρών, ένεκα της Επανάστασης το 1979. Τα τουρκικά αεροσκάφη McDonnell Douglas F-4 ή Phantom 2 πετούν για σχεδόν πέντε δεκαετίες. Μια μακρά διάρκεια ζωής για μερικά από τα τελευταία μαχητικά πρώτης γραμμής τρίτης γενιάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τουρκική 111 μοίρα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας διαθέτει πλέον μόνο 15 βομβαρδιστικά F-4E Terminator 2020 σε υπηρεσία αλλά από αυτά μόνο τα 9 είναι επιχειρησιακά τον Ιανουάριο του 2024 δύο από αυτά βομβάρδισαν θέσει του ΠΚΚ στο Ιράκ τη χθεσινή νυχτά. Κάθε ένα από αυτά έριξε δύο βόμβε, GPU-31 JDAM, τα αεροσκάφη είχαν Ισραηλινή κατασκευή εξωτερικέ δεξαμενέ καυσίμου, ΕΛΤΑ L ELL 8222, -L ECM Pond 600 γαλονιών η κάθε μία. Η Ελλάδα, το Ιράν, η Τουρκία και η Νότια Κορέα είναι οι τελευταίοι χειριστέ του θρηλυκού F4 ή Phantom 2 στον κόσμο μεταξύ των οποίων το Ιράν με περίπου 50 από αυτά εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος χρήστης, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 18 αεροσκάφη από τον Ιανουάριο του 2024. Η Τουρκία προχωρά σε αμφιβόλη ποιότητα σε εκτεταμένε αναβαθμίσει του στόλου της -16, τη στα μαχητικά αεροσκάφη F-16, τη ραχοκοκαλιά τη αεροπορία τη. Τέτοιε είναι αναμφίβολα απαραίτητε, γιατί η Άγκυρα είναι απίθανο να προμηθευτεί αντικαταστάτε πέμπτη γενιά για πολύ καιρό ακόμη. Ωστόσο, φαίνεται ότι η απόλυτη αναγκαιότητα και οι σοβαρέ ελλείψει στι προμήθειε θα μπορούσαν να κάνουν την Τουρκία να μείνει με ελάχιστε επιλογέ από το να διατηρήσει αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη για πολύ περισσότερο από το προγραμματισμένο. Η ελληνική πολεμική αεροπορία, χάρη στα μαχητικά τη F-16 Viper και Rafale, αλλά και στου άριστο πιλότου που διαθέτει, είναι γεγονό ότι κυριαρχεί στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο στην παρούσα φάση έναντι τη γερασμένη τουρκική πολεμική αεροπορία. Αυτό έχει οθήσει του Τούρκους να προβούν στην εγχώρια αναβάθμιση των F-16 του με το πρόγραμμα OSGUR, ενώ παράλληλα εντείνουν τι προσπάθειέ του για την απόκτηση από τι ΗΠΑ 40 F-16 Block 70 και 80 κίτα εξυγχρονισμού για εισάριθμα μαχητικά F-16 τους. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.